Πάμε να ξεκινήσουμε ζωντανή σύνδεση με οροπέδιο Λασιθίου. Η Εύη Σπανού βρίσκεται εκεί. Εύη, την καλησπέρα μου. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από το χιονισμένο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα από τον Τζερνιάδο. Βρισκόμαστε λοιπόν στα 800 μέτρα υψόμετρο, στους 0 βαθμούς Κελσίου και ήδη έχει ξεκινήσει η χιονόπτωση. Άλλωστε οι μετεωρολόγοι έκαναν λόγο για φαινόμενα από το απόγευμα της Δευτέρας και μετά. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση αναφορικά με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, τα σχολεία αύριο σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα χωριά θα παραμείνουν κλειστά, καθώς αναμένουμε να υπάρξει επιδείνωση και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται όλοι να είμαστε ασφαλείς. Εμείς ωστόσο βρισκόμαστε σήμερα στο Τζερνιάδο και ξεκινάμε κάπως έτσι την εβδομάδα με μια πολύ όμορφη εικόνα την οποία μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε και το Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη, Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, να μας μεταφέρει και μια πολύ ωραία εικόνα, αλλά και την τελευταία εξέλιξη ό,τι έχει να κάνει με τις δραστηριότητες από το πρωί, γιατί είστε στον δρόμο με χιονιστικά και με κόσμο ο οποίος μπορεί να χρειάζεται τη βοήθειά σας και είστε εκεί. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές του Crete TV. Ναι, είμαστε σε 24ωρη επιφυλακή από εχθές ουσιαστικά και σήμερα και αύριο και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και ο παιδικός ρεφονιπιακός σταθμός. Το προσωπικό του Δήμου σε 24ωρη βάση προστατεύει εδώ την υγεία των συμπολιτών μας, φροντίζουμε για την ασφάλειά τους, οτιδήποτε χρειαστεί και σε συνεργασία και με τις κοινωνικές υπηρεσίες και με τους άλλους φορείς εδώ της περιοχής. Το χιόνι είναι αρκετό, σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα έχουμε, όμως ξεπερνάει όπως βλέπουμε και τους 20 πόντους μέσα στα χωριά. Περιμένουμε την εξέλιξη του φαινομένου και το βράδυ και αναλόγως θα κινηθούμε. Και μάλιστα, Δήμαρχε, τα εκχιονιστικά μηχανήματα τώρα επιστρέφουν από ορεινές περιοχές όπου είχαν πάει έτσι ώστε να ανοίξουν τους δρόμους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν κατεβάσει τα κοπάδια τους προς τα κάτω και ακόμα και στο ορεινότερο χωριό που είδαμε χθες βίντεο σχετικό που ανεβάσατε με εκχιονισμό, οι δρόμοι έχουν ανοίξει και όλα προς το παρόν βαίνουν καλώς. Όσο μπορούμε, ναι, είμαστε κοντά στους δημότες μας. Ήρθαν τα χιονιστικά που ανέβηκαν νωρίς το πρωί, ξεκίνησαν για να πάνε στον Άγιο Μανώλη, στο δρόμο από το Καμινάκι προς την Έμπαρο, το διαδημοτικό δρόμο Οροπεδίου Λαστίου και Βιάννου. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια από το προσωπικό του Δήμου και ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί κάθε χρόνο είναι στην πρώτη γραμμή, σε 24ωρη βάση και με ενθουσιασμό και όρεξη για να συνδράμουν για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και το ελπίζουμε και εμείς και όλα θα πάνε. Υπάρχει μια ενημέρωση για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων αύριο. Σήμερα δεν είχαμε κάποια φαινόμενα έντονα, π.χ. απεγκλωβισμούς κτλ. Και ο κόσμος νομίζω ότι ήρθε προετοιμασμένος, όσοι τουλάχιστον αποφάσισαν να ανέβουν προς το οροπέδιο, με αλυσίδες, με όλα τα προβλεπόμενα. Έτσι ακριβώς. Όσοι επισκέφθηκαν το οροπέδιο ήταν προετοιμασμένοι με τις αλυσίδες, με οχήματα ειδικά εξοπλισμένα και με μπουφάν και με πολύ όρεξη για να παίξουν στο χιόνι. Αυτός είναι ο καλύτερος εξοπλισμός. Και σχετικά με τα σχολεία, ξέρουμε ότι μέχρι αύριο θα παραμείνουν κλειστά από εκεί και πέρα. Αναλόγως και με την εξέλιξη του καιρού, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το αν θα ανοίξουν ή θα μείνουν κλειστά με τηλεκπαίδευση τα παιδιά στο σπίτι. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ήδη διαθέσει από το 2020 τάμπλετ σε όλους τους μαθητές για να μπορούν να κάνουν τηλεδιάσκεψη. Όμως, όπως βλέπουμε, το χιόνι είναι αρκετό. Ενδεχομένως και την Τετάρτη να είναι κλειστά. Αυτό όμως θα αποφασιστεί αύριο το μεσημέρι. Σε ειδική σύσκεψη θα δούμε ακριβώς πώς θα χειριστούμε το θέμα. Σε κάθε περίπτωση προέχει η ασφάλεια των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Επειδή το τοπίο, Δήμαρχε, που βλέπουμε και μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή με το χιονισμένο Τζερνιάδο, πραγματικά είναι μοναδικό, είναι σαν κάρτ ποστάλ. Και φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή θα ευχόντουσαν να ήταν εδώ. Τι θα τους συμβουλεύατε σε περίπτωση που θέλουν να έρθουν? Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος. Λένε ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Τώρα μύρισε χειμώνας βέβαια και αυτό είναι το θετικό. Έτσι, να έχουν ζεστά ρούχα μαζί τους, να έχουν μαζί τους τις αλυσίδες, να προσέχουν πολύ στην οδήγηση για να μην απασχολούμε το προσωπικό είτε του Δήμου είτε των άλλων υπηρεσιών και να φροντίζουν να σταθμεύουν κατάλληλα τα οχήματά τους, να μην ενοχλούν την κυκλοφορία. Και βέβαια να πάρουν από νωρίς τηλέφωνο, να κλείσουν είτε ξενοδοχείο οπωσδήποτε, είτε για εστιατόριο εφόσον θέλουν να δοκιμάσουν τους εκλεκτούς μεζέδες από τα τοπικά προϊόντα τα υπέροχα, να φροντίσουν να έχουν κλείσει τραπέζι για να μην ταλαιπωρηθούν. Αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή. Και να έχουν, είπαμε, εξοπλιστεί με κέφι για παιχνίδι στο χιόνι.
Νίκο, εδώ η πάμε που είναι να ξεχαστούμε, Εύη, και να πούμε ότι ήρθε ο χειμώνας, θα το απολαύσουμε και ξεκίνησε στις παροιμίες με το καλοκαίρι. Τι να πω τώρα. Αφού έτσι είναι η παροιμία, τι να κάνω. Να τη λέγαμε το Μάρτι, δεν πειράζει, τεροχρονισμένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ στο εξής, ότι αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τηλεδιάσκεψη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, και βέβαια να σταθώ και στην προτροπή του ότι κάποιος ο οποίος επιθυμεί να προσεγγίσει την περιοχή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος απαραίτητα, σωστά, με αντιολισθητικές αλυσίδες, με υπομονή και προσοχή. Αν κάποιος δεν έχει δουλειά, να μην ανέβει στο οροπέδιο Λασιθίου αυτές τις ώρες. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έχουμε το χρόνο μετά την έλευση της Μπάρμπαρα να μπορέσουν οι επισκέπτες μας να έρθουν με άνεση και να απολαύσουν το παιχνίδι στο χιόνι. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.